Λοιπόν, όπως σας είχα προαναγγείλει και πριν από το διάλειμμα και όπως έχουμε συνηθίσει άλλωστε κάθε Πέμπτη, έχουμε ένα φιλοξενούμενο και σήμερα είναι χαρά μου και τιμή να φιλοξενούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή τον κύριο Δημήτρη Γιανακούδη. Σας είχα πει και νωρίτερα ότι ο Δημήτρης ο Γιανακούδης είναι coordinator και specialist στο Xanthi Tech Lab. Τώρα θα μου πεις ένα πολλά ξένα μαζί είπες, για κάνε το λίγο πιο λιανά. Κύριε Γιανακούδη, θέλω να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω εδώ στο Λίμπερο και στην εκπομπή μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εντάξει. Τώρα η τεχνολογία μας βοήθησε, κύριε Γιανακούδη, και επειδή εσείς είστε specialist στο Xanthi Tech Lab, κάτι δεν κάναμε καλά μάλλον προηγουμένως με την τεχνολογία, έτσι, γι' αυτό δεν σας είχαμε. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Γιανακούδη, να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω και επειδή προανήγγειλα αυτή μας την κουβέντα, να πούμε τι είναι το Xanthi Tech Lab, έτσι. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε από αυτό για τους ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν συγκεκριμένα και μετά θα φτάσουμε και στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Τι είναι λοιπόν το Xanthi Tech Lab? Λοιπόν, το Xanthi Tech Lab είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης και της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Είναι ένα εργαστήριο πολυμέσων όπου μπορούν νέοι άνθρωποι να συναντιούνται, μαθητές, φοιτητές, νέοι επαγγελματίες και να ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες και γενικότερα να φέρουν δεξιότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες και τους κάνουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Και ουσιαστικά προσπαθούμε λίγο να το ανοίξουμε και σε ολόκληρη την περιφέρεια με δράσεις τις οποίες κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Να τονίζω ότι είναι μέρος των American Spaces που είναι κομμάτι συνεργασίας επίσης με την Αμερικάνικη Πρεσβεία και υπάρχουν άλλοι 5 τέτοιοι χώροι σε ολόκληρη την Ελλάδα με την ίδια φιλοσοφία πάνω κάτω. Θα φτάσουμε και σε αυτό βέβαια. Εγώ θα μείνω όμως στο γεγονός ότι το Xanthi Tech Lab, όπως μας είπατε, είναι εργαστήριο πολυμέσων και χώρο συνάντησης των νέων ανθρώπων που θέλουν να μάθουν. Για να πάμε λιγάκι σε αυτό, κύριε Γιανακούδη. Έστω λοιπόν ότι κάποιος από την Xanthi ή από τα γύρω, από τις γύρω περιοχές, θα ήθελε να επισκεφθεί αυτό το εργαστήριο. Τι μπορεί να κάνει εκεί μέσα, πείτε μας. Ουσιαστικά μπορεί να έρθει σε επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική, με το κομμάτι της τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθότι έχουμε και 3D printers που ετοιμάζουμε εργαστήρια τόσο σχεδίασης όσο και εκτύπωσης. Άλλα κομμάτια όπως είναι το Arduino, η εκμάθηση κώδικα, ετοιμάζουμε τώρα και προγράμματα πάνω σε κυβερνοασφάλεια και λίγο σε αυτό το κομμάτι του το τεχνολογικό και το STEM. Οπότε υπάρχει μια πληθώρα προϊόντων ακριβώς, αντικειμένων που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Ναι. Και δραστηριοτήτων. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία. Και εσείς, από τη στιγμή που είσαστε ο διευθυντής αυτού του εργαστηρίου, βλέπετε ότι οι νέοι της περιοχής έχουν τη διάθεση να έρθουν, έχουν τη διάθεση να μάθουν? Και αυτό το ρωτώ, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι ότι λόγω της πανδημίας δεν ήταν πολύ εύκολη αυτή η επαφή. Ναι, ισχύει. Όντως, τον τελευταίο καιρό λίγο δυσκολευτήκαμε σε αυτό το κομμάτι. Παρόλα αυτά, αναπτύξαμε λίγο και άλλες δραστηριότητες. Βέβαια, σίγουρα ένα κομμάτι όπως η ρομποτική δεν μπορεί να γίνει εύκολα διαδικτυακά. Ωστόσο, υπήρχε ενδιαφέρον και προσπαθήσαμε να το κάνουμε και εμείς όσο πιο διαδραστικό γίνεται, τόσο με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιήσαμε όσο και με τις προσομοιώσεις. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούσαμε διαζώσεις έτσι να έχουμε την επαφή που θα έπρεπε. Ωστόσο, μπορέσαμε και προσαρμοστήκαμε λίγο στα νέα δεδομένα, κάνοντας και περισσότερα έτσι webinars διαδικτυακά. Και με αυτό μας δόθηκε και η δυνατότητα να έχουμε και περισσότερο κοινό από όλη την Ελλάδα και από άλλες χώρες σε αντικείμενα τα οποία κάνουμε. Γιατί προφανώς και στο διαδικτυακό δεν υπάρχουν έτσι γεωγραφικά όρια. Οπότε αυτό μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι έτσι πολύ καλό. Ακριβώς, μιας και η Ξάνθη είναι ένα μέρος της Ελλάδας που δεν βρίσκεται στην καρδιά, έτσι δεν είναι η πρωτεύουσα, αλλά μπόρεσε και μέσα από αυτή τη διαδικασία να συγκεντρώσει ανθρώπους όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, αλλά όπως μας προαναφέρατε εσείς και από το εξωτερικό. Τώρα να ρωτήσω, αυτές οι δραστηριότητες που αναφερθήκατε σε κάποιες από αυτές υπάρχουν και τις έχετε ξεκινήσει. Η φιλοσοφία στην ουσία στις δράσεις σας ποια είναι, κύριε Γιανακούδη? Η φιλοσοφία στις δράσεις που κάνουμε πάντα είναι να έχουμε το νεανικό κοινό και να τους δώσουμε δεξιότητες, τις οποίες γενικότερα δεν μπορούν να βρουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μια περιφέρεια η οποία έχει χαμηλό ποσοστό στην νεανική, ας πούμε έτσι, ανεργία.
Άρα είναι πολύ σημαντικό να τους δώσουμε κάποια αντικείμενα, κάποιες δεξιότητες που δεν θα βρουν γύρω-γύρω εύκολα, δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση. Τόσο στους νέους τους μαθητές που θα τους δώσουν ερεθίσματα με τις νέες τεχνολογίες, όσο και στους φοιτητές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε και το Πολυτεχνείο, που είναι μια πηγή γνώσης και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τις φοιτητικές ομάδες που υφίστανται, με τους νέους επιχειρηματίες που σιγά σιγά αναπτύσσουν ιδέες, startups, με θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας και ενδυνάμωση που κάνουμε τελευταία, όπως και ένα κομμάτι το οποίο αναπτύξαμε ιδιαίτερα στην περίοδο του COVID για την παραπληροφόρηση, τα fake news, τις ψεύδεις ειδήσεις έτσι γενικότερα. Mm-hmm. Αναφερθήκατε βέβαια μόλις και στην ενδυνάμωση των γυναικών, εκτός από την νεανική επιχειρηματικότητα. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που μπορείτε να το αναφέρετε τώρα στην εκπομπή μας, κάτι δηλαδή που έχετε στο μυαλό σας να κάνετε και αφορά και στη γυναική επιχειρηματικότητα? Σίγουρα θα στοχεύσουμε στη γυναική επιχειρηματικότητα. Ένα παράδειγμα είναι το ότι ετοιμάσαμε πρόσφατα ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, τον διαγωνισμό διαπραγμάτευσης της Τράκης, που το κάναμε για πρώτη φορά. Mm-hmm. Είχαμε αυξημένη συμμετοχή έτσι των γυναικών, γιατί είναι ένα κομμάτι των soft skills που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, ωστόσο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, δίνει πάρα πολλές δεξιότητες, οπότε θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ένα επίσης ενδιαφέρον πρόγραμμα ήταν το οποίο είχε στόχευση στις γυναίκες, ήταν το Women Craft Power, όπου συγκεντρώσαμε 20 γυναίκες από όλη την περιφέρεια που ειδικεύονταν σε κάτι ή φτιάχναν κάτι, όπως είναι χειροποιητές τσάντες ή αναπτύξανε κάποια προϊόντα έτσι ιδιαίτερα και τοπικά προϊόντα. Τους κάναμε κάποια εκπαίδευση με σκοπό να ανεβάσουν τα προϊόντα τους στην πλατφόρμα etsy.com, να έχουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια και γιατί όχι κάποιοι να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή και να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα. Άρα είναι πολύ σημαντικό που το κάναμε σε αυτό το κομμάτι και ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή που αναπτύξαμε αυτή τη δραστηριότητα. Εμένα μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό όλο το κομμάτι της διαπραγμάτευσης και ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε και μια κουβέντα πάνω σε αυτό, γιατί ξέρω ότι είσαστε πολύ καλός negotiator, κύριε Γιαννακούδη. Λοιπόν, βέβαια, γιατί όχι. Γνωρίζουμε επίσης ότι το Xanthi Tech Lab κέρδισε 2 φορές και διάκριση στα Bravo Sustainable Awards. Θέλετε να μας πείτε 2 κουβέντες και γι' αυτό? Βεβαίως, βεβαίως. Τα Bravo Sustainable Awards είναι τα βραβεία βιώσιμης ανάπτυξης που γίνονται κάθε χρόνο και ξεχωρίζουν τις πρωτοβουλίες που υφίστανται σε θέματα επιχειρηματικότητα, συνεργειών και εντάσσονται στους 17 στόχους που προωθεί και ο ΟΗΕ. Το πρώτο το βραβείο, η διάκριση, ήταν το 2019 πάνω σε θέματα, γιατί συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο, με πάρα πολλές έτσι ομάδες και προσπαθούμε να προωθήσουμε λίγο τις νέες τεχνολογίες και τις συνέργειες, οπότε πάνω σε αυτό μπορέσαμε και διακριθήκαμε. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν τώρα πρόσφατα, επειδή τον τελευταίο χρόνο ήμασταν κλειστά ουσιαστικά στο διαζώσεις κομμάτι. Αναπτύξαμε λοιπόν πρωτοβουλίες που ήταν σε 2 άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν να χρησιμοποιήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα tech labs της Ελλάδας τους τρισδιάστατους εκτυπωτές και να εκτυπώσουμε ιατρικές προσωπίδες, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τις τοπικές κοινωνίες και να τις δωρήσουμε σε ιατρικό προσωπικό, στην αστυνομία, έτσι, που ήταν στην πρώτη γραμμή και μπόρεσαν να βοηθήσουν. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν σε webinars που είχαν σχέση με fake news, παραπληροφόρηση. Μάλιστα, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε αυτό και με το DCN Hub που βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται πάρα πολύ. Οπότε, βασισμένο πάνω σε αυτά τα 2, διακριθήκαμε στην πρωτοβουλία να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και στην αντιμετώπιση του COVID-19 με συνέργειες φυσικά, γιατί μόνο με συνέργειες σε περίοδους κρίσης μπορούμε έτσι να είμαστε ανταγωνιστικοί και δημιουργικοί. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και επίσης θα σας πω και ένα μπράβο από καρδιάς. Μιλήσατε νωρίτερα για τις προσωπίδες αυτές τις οποίες κάνατε με 3D printer, έτσι εκτυπώσατε, και τις οποίες δώσατε, όπως είπατε, στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Νομίζω ακόμα και τώρα και για όσο καιρό τέλος πάντων αυτή η πανδημία θα μαστίζει τη χώρα μας και τον πλανήτη γενικότερα, θα χρειάζονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Πολύ ωραία, εξαιρετικά και πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε μέχρι στιγμής. Τώρα να πάω λίγο και στα American Spaces, γιατί μας είπατε ότι και με την πρεσβεία την Αμερικανική φυσικά έχετε συνεργασία, αλλά μιλήσατε λίγο και για τα American Spaces. Για πείτε μας δύο πράγματα περισσότερο και να μάθει και ο κόσμος τι είναι τέλος πάντων αυτά τα σημεία. Ωραία, τα American Spaces είναι ουσιαστικά ένα παράθυρο προς την έτσι αμερικάνικη φιλοσοφία, την τεχνολογία και γενικότερα έτσι μια διασύνδεση με όλο αυτό το κόνσεπτ. Υπάρχουν
σε όλη την Ελλάδα ουσιαστικά. Είναι σε εμάς στη Ξάνθη, υπάρχει στη βιβλιοθήκη της Βέρειας, στην Σπάρτη, στην Κέρκυρα, στο Ευγενίδιο στην Αθήνα, στο UT Club. Και βέβαια ετοιμάζεται και, ένας ωραίος χώρος και στη Θεσσαλονίκη που είναι οι συνεργάτες μας, η EDUAC, που ουσιαστικά ξεκινήσαμε να κάνουμε και έτσι πολύ ωραία προγράμματα πάνω σε εκπαιδευτική, ρομποτική και STEM. Ο σκοπός είναι να δώσουν στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούνται δεξιότητες τύπου STEM, τεχνολογίες, σε νεανική επιχειρηματικότητα, σε τελευταία που είναι η φιλοσοφία στη κοινωνική δικαιοσύνη, στο περιβάλλον. Και γενικότερα είναι και ένα δίκτυο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Ο καθένας αναπτύσσεται σε διάφορα αντικείμενα και ειδικεύεται σε διάφορα αντικείμενα. Οπότε, ξέρετε, είναι και δούνε και λαβήν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δίκτυο και εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται για να δώσει εξαιρετικές δεξιότητες στις περιοχές όπου ειδικεύεται. Θα μείνω σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα μας δώσατε την είδηση ότι ετοιμάζεται και για τη Θεσσαλονίκη ένα American Space, έτσι ανάλογο. Και επίσης θα μείνω και στο γεγονός ότι το Xanthi Tech Club που ανήκει στα ενισχυμένα American Spaces συνεργάζεται και με τα υπόλοιπα. Μας είπατε ότι ήδη υπάρχουν και άλλα στην Ελλάδα με αυτό το πέμπτο που αναμένεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και υπάρχουν φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Υπάρχουν περισσότεροι από 640 περίπου τέτοιοι χώροι σε ολόκληρο τον κόσμο, σε 140 χώρες. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που βρίσκεται το κάθε ένα από αυτά, δίνει και focus έτσι σε αντίστοιχα προγράμματα, δηλαδή στην τόνωση ας πούμε, της οικονομικής ανάπτυξης ή της επιχειρηματικότητας ή της αγγλικής γλώσσας. Οπότε, ξέρετε, η στόχευση είναι τελείως έτσι διαφορετική. Εμείς τα τελευταία χρόνια ονομαστήκαμε Tech Labs λόγω του ότι θέλουμε να δώσουμε έτσι, την τεχνολογία και στο STEM, στο 3D printing, στο coding, σε όλα αυτά, έτσι να δώσουμε στόχευση. Και φυσικά είναι και το καινούργιο του Θεσσαλονίκη Tech Lab που ετοιμάζεται. Έχει γίνει όλη η διαδικασία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που εντάσσεται και αυτό έτσι στο δίκτυο, γιατί προσωπικά τα παιδιά τα ξέρω και είναι συνεργάτες, είναι φίλοι. Κάνουν εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι της ρομποτικής, εκπαιδευτικής ρομποτικής και του διαγωνισμού του First Lego League που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που θα τους έχουμε έτσι δίπλα μας. Και από την εκπομπή μας έχουμε αναφερθεί και σε αυτό το διαγωνισμό, τον Lego. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή περίπτωση σε κάποια από τις επόμενες Πέμπτες να φιλοξενήσουμε και τους συνεργάτες σας για το επερχόμενο American Space εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω πώς υποστηρίζονται από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τα νέα project και γενικότερα και οι συνεργασίες και με το δικό σας το Tech Lab. Mm-hmm. Βεβαίως. Αυτά τα project υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα project τα οποία χρηματοδοτούνται από την Πρεσβεία ανάλογα τη φιλοσοφία που θέλουμε και να έχουμε στον κόσμο, όπως είναι ο διαγωνισμός στο First Lego League και το πρόγραμμα που είχαμε ξεκινήσει, το Steam Yourself with First Lego League, προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα γενικές ενδυνάμωσης που ανέφερα, που το έτρεξε και η Σπάρτη αντίστοιχα και εμείς, υποστηρίζει και τους χώρους και με τον εξοπλισμό και με διάφορους έτσι ομιλητές οι οποίοι διακρίνονται στον τομέα τους και μας δίνει τη δυνατότητα να τους έχουμε είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά. Όπως για παράδειγμα είχαμε κάνει κάτι φυσικά σε αγγλικά, σε φιλοσοφία, σε λογοτεχνία και είχαμε έτσι πάρα πολύ ωραίους ομιλητές με την βοήθεια της Πρεσβείας. Οπότε έχουμε αυτό το παράθυρο προς τη γνώση και αυτές τις δεξιότητες και γενικότερα θα δούμε και διάφορες έτσι δράσεις καλώς εχόντων των πραγμάτων με τη χρονιά που έρχεται. Οπότε είναι σημαντικό που στηριζόμαστε από έτσι ένα τόσο μεγάλο θεσμό, γιατί ειδικά στις περιοχές ακριτικές δεν είναι τόσο εύκολο. Ακριβώς, και το γεγονός ότι η ίδια η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών σας στηρίζει, νομίζω σας δίνει και δύναμη για τα μελλοντικά project. Και τώρα, ξέρετε, το δημοσιογραφικό μου δαιμόνιο με καλεί να σας ρωτήσω ποια θα είναι αυτά τα project, να βγάλουμε και άλλη είδηση. Τι σκοπεύετε λοιπόν, κύριε Γιανακούδη, να κάνετε στο εγγύς μέλλον? Στο εγγύς μέλλον σίγουρα σκοπεύουμε να κάνουμε πράγματα σε εκπαιδευτική ρομποτική. Ήδη ετοιμάζουμε το επόμενο πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο με το διαγωνισμό First Lego League που κάνουμε περιφερειακά, ούτως ώστε να γίνει μετά και ο Πανελλήνιος στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έπειτα ο διαγωνισμός διαπραγμάτευσης, επειδή το δοκιμάσαμε, πήγε πολύ καλά, θα το επαναλάβουμε φυσικά, οπότε ήδη ετοιμάζουμε και αυτό. Εργαστήρια πάνω σε τρισδιάστατη εκτύπωση κώδικα
για μαθητές έτσι, γυμνασίου Λυκείου και φοιτητές θα είναι και αυτά στο πρόγραμμα. Συνεργασίες με την ΕΔΟΑΚ φυσικά που συνεχίζουμε έτσι, όλα αυτά τα χρόνια μπαίνουμε και αυτά έτσι, στο προσκήνιο και φυσικά εννοείται ότι συνεχίζουμε πάνω σε health literacy, media literacy, disinformation, fake news που επίσης είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ έτσι, κρίσιμο και σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, σε αυτό το διαγωνισμό της διαπραγμάτευσης μπορεί να λάβει μέρος όποιος θέλει, όχι τίποτα άλλο, γιατί πραγματικά θέλω να λάβω μέρος κι εγώ. Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται και θα είναι χαρά μας να σας έχουμε. Μπορείτε να λάβετε μέρος. Ξέρετε, είναι και, έχουμε και επαγγελματίες και φοιτητές, ούτως ώστε να το κάνουμε όσο πιο ρεαλιστικό γίνεται. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, να υπάρχουν συνθήκες ή πραγματικές όσο μπορούμε να προσφέρουμε στην προσομοίωση της διαπραγμάτευσης. Να δούμε δηλαδή πόσο τα πάμε καλά με τις διαπραγματεύσεις. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσω, να πούμε και δύο κουβέντες για την επίσκεψη του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στις αρχές του μήνα, ο οποίος μαζί με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, τον κ. Δήμα, ήρθε στο Ξάνθη Tech Club. Πείτε μας δύο λόγια. Βεβαίως, είχαμε τη χαρά να έχουμε τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, και τον Υφυπουργό, τον κ. Δήμα, που ουσιαστικά επισκέφτηκαν το χώρο για να δουν και τις δραστηριότητες που κάνουμε, τις καινοτόμες. Και είχαμε και έτσι τη χαρά να έχουμε και ομάδες μαθητών και φοιτητών, οι οποίοι κάναν έτσι μια πολύ μικρή παρουσίαση τόσο για το διαγωνισμό First Lecoli και τις δραστηριότητες του 3D Print που εκτυπώνουμε και διάφορα έτσι πράγματα, εξαρτήματα. Οπότε ήταν πάρα πολύ ευχάριστο το όλο concept, όπως και μια ομάδα φοιτητών την Δημόκριτο Industrial Robotics, που είναι η πρώτη ομάδα βιομηχανικής ρομποτικής σε πανεπιστήμιο και είναι έχουμε τη χαρά να είναι στο δικό μας το Δημοκρίτιο και να ειδικεύεται έτσι σε ρομποτικούς βραχίονες. Διακρίθηκε σε διαγωνισμό ρομποτικής, σε Ολυμπιάδα ρομποτικής αυτό το κομμάτι. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ έτσι, καλή παρουσίαση, με έτσι, πολύ αντίδραση, πολύ έτσι, ωραίο interaction. Και νομίζω ότι το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ θετικό, καθότι συνεργαζόμαστε έτσι, πάρα πολύ ωραία με τους τοπικούς φορείς. Και αυτό φάνηκε και στον Πρωθυπουργό και στον Υφυπουργό, τον κύριο Δήμα, που διαδεχτήκαμε έτσι, τα συγχαρητήριά τους να συνεχίσουμε. Και αποτελεί έτσι πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα και έτσι μια ωραία όθηση ώστε να είμαστε και πιο δημιουργικοί στο μέλλον. Λοιπόν, με την ευχή όλο αυτό που μας περιγράψατε σήμερα να συνεχιστεί και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχιστεί υπό την δική σας διεύθυνση. Κύριε Γιαννακούδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή μας την κουβέντα και για όσα ενδιαφέροντα μοιραστήκατε σήμερα εδώ μαζί μας στο Λίμπερο, στο Πρωινό για Δύο. Εύχομαι καλή συνέχεια και που ξέρετε, σε αυτή τη διαπραγμάτευση μπορεί κάποια στιγμή να τεθούμε και αντίπαλοι. Κύριε Γιαννακούδη. Ναι, βεβαίως, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.